έτοιμος να μπει σε έναν αποφασιστικό διάλογο με την Τουρκία που θα μπορούσε να οδηγήσει και στη Χάγη. Εμφανίστηκε στη συνέντευξή του στον Sky, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός, εκφράζοντας την ελπίδα για ουσιαστική βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μετά από 4 δύσκολα χρόνια. Η αναφορά του, ωστόσο, σε πιθανές υποχωρήσεις προκάλεσε τις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο Τούρκος πρόεδρος την ίδια ώρα, στις πρώτες του δηλώσεις σε τουρκικό έδαφος, δεν ξέφυγε από τη γραμμή που χαράχθηκε στο Βίλνιους, μιλώντας για βήματα που πρέπει να γίνουν προς τη θετική κατεύθυνση. Στην επανεκκίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στις Ιάκο Σιόνι και τον Παύλο Τσίμα, τονίζοντας ότι πρωταρχικός στόχος είναι η επίλυση της μοναδικής διαφοράς ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο μεγάλος στόχος, δεν το έχω κρύψει ποτέ, είναι να λύσουμε τον πυρήνα της διαφοράς. Και αναφέρομαι στην διαφορά, διότι η μεγάλη μας διαφορά με την Τουρκία εξακολουθεί να είναι η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδος δηλαδή, στο Αιγαίο και σε Ανατολική Μεσόγειο. Την επιθυμία του να επικρατήσει η θετική ατζέντα εξέφρασε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Yeni bir seçim geçirdi. Aynı şekilde biz yeni bir seçim geçirdik. Bunlarla birlikte iki seçim kazanan lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι στη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο έθεσε και το ζήτημα της Θράκης. Οι απόψεις του Τούρκου πρόεδρου για τα ζητήματα αυτά είναι λίγο πολύ γνωστές, τις έχει εκφράσει δημόσια, αλλά τονίζω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά την εσωτερική ενώ μετάξει αφορά την Ελλάδα. Οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας είναι Έλληνες Ευρωπαίοι πολίτες. Benim tabii kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili sorunlar. Yani bunları artık aşalım istedik. Ondan sonra bu müftülerle ilgili konu, bunları aşalım istedik. Ve şu anda da özellikle bizim büyükelçilerimizin... Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ακόμη στο ενδεχόμενο προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Οποιαδήποτε συμφωνία αυτού του τύπου μπορεί ενδεχομένως, ναι, να συνεπάγεται και κάποιες υποχωρήσεις από κάποιες θέσεις οι οποίες μπορούν να αποτελούν την αφετηρία μιας διαπραγμάτευσης. Αλλά το ερώτημα είναι, θα μείνουμε με τη διαφορά αυτή ανεπίλητη, αν η ιστορία μας προσφέρει μια ευκαιρία να τη λύσουμε. Πρόσεξε, θα τη λύσουμε με όρους οι οποίοι θα είναι προφανώς συμβατοί με την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων. Η αναφορά του Πρωθυπουργού προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Τι σημαίνει υποχωρήσεις σε θέματα κυριαρχίας. Και να πω και κάτι. Δεν προαναγγέλλονται αυτά όταν διαπραγματεύεσαι. Η διαφορά που έχουμε. Καταρχήν, ελπίζω ότι είναι η μόνη, δεν είναι η βασική, γιατί αφέθηκε να αναφύγει κάτι τέτοιο. Αλλά η διαφορά αυτή που έχουμε για να φέρουμε σε υφαλοκρηπίδα ως είναι γεωπολιτική ή νομική. Για μας είναι νομική. Ο κύριος Μητσοτάκης, πριν καν δει απτά δείγματα γραφής του Τούρκου Προέδρου, που όλο το προηγούμενο διάστημα πολιτεύεται με το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στείνει παζάρια και εκβιασμού στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ για να πάρει τα F-16, σπέβδει να μιλήσει δημόσια για παράθυρο υποχωρήσεων. Είναι προφανές ότι με ορόσημο τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς το σχέδιο επικίνδυνων διευθετήσεων στα ελληνοτουρκικά υπό ευρωατλαντική εποπτεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το φθινόπωρο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες επαφές για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.